Πάμε να ξεκινήσουμε μια συζήτηση και να ανοίξουμε την πολιτική ατζέντα. Μια συζήτηση με τον κύριο Μανώλη Χριστοδουλάκη, γραμματέα του κινήματος αλλαγής. Κύριε Χριστοδουλάκη, καλησπέρα από Ηράκλειο, από Κρήτη. Καλησπέρα στο Ηράκλειο και στην Κρήτη και καλό απόγευμα. Τι κάνετε, πώς είστε? Είμαστε καλά όλοι προφανώς σε ρυθμούς κορονοϊού με τις δυσκολίες που έχει η κοινωνική συγκυρία, αλλά αντέχουμε. Σας πετυχαίνω Αθήνα? Ναι. Είχαμε μια περιοδία και με τη Φόφη Γεννηματά στην Κεφαλονιά και την Ιθάκη για τις καταστροφές που έγιναν από την πρόσφατη κακοκαιρία και είμαστε σήμερα στην Αθήνα. Η Κρήτη σας λείπει όμως. Αυτό είναι γεγονός και πάντα μας λείπει και αντιλαμβάνεστε και εμένα προσωπικά ακόμα περισσότερο και λόγω και της ιδιαίτερης καταγωγής μου. Αλλά τι να κάνουμε, είναι οι συνθήκες και οι δυσκολίες τέτοιες που δυστυχώς μας κρατάνε λίγο σε απόσταση. Έχουμε και τα μέσα τεχνολογίας για να μπορούμε έστω και έτσι να έχουμε μια επικοινωνία και μια επαφή. Εννοείται, έχετε κάποιο σχεδιασμό για κάποια κάθοδο, έχετε προγραμματίσει κάτι και με την πρόεδρο ίσως? Καταλαβαίνετε ότι δυστυχώς τα μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης είναι τέτοια που έτσι κι αλλιώς δυσχεραίνουν και τις ευρύτερες μαζικές συγκεντρώσεις, συναθρήσεις ή πολιτικές διεργασίες. Και προφανώς και εμείς ως πολιτικός χώρος το σεβόμαστε απόλυτα και επιδεικνύουμε και μια υπεύθυνη στάση υπερθεματίζοντας και στην ανάγκη τήρησης. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι έτσι κι αλλιώς τέτοιοι σχεδιασμοί ευρύτεροι όπως κάναμε πιθανώς στο παρελθόν να είναι λίγο πιο πίσω στο χρονοδιάγραμμα μας. Φυσικά, έτσι κι αλλιώς ετοιμάζουμε ένα πλάνο θεσμικών συναντήσεων, αντιλαμβάνεστε φυσικά πολύ πιο περιορισμένων για συγκεκριμένα στοχευμένα πολιτικά ζητήματα και φυσικά και η Κρήτη δεν μπορεί να λείπει από αυτόν. Η πολιτική αντιπαράθεση έχει ως επίκεντρο από τη μία τον σχεδιασμό της κυβέρνησης για την πανδημία και από την άλλη θέματα εξωτερικής πολιτικής. Η στάση της κυβέρνησης στο μέτωπο της εξωτερικής πολιτικής και των σχέσεων με την Τουρκία σας βρίσκει σύμφωνο? Κοιτάξτε, να ξεκινήσουμε καταρχάς από το αυτονόητο. Το αυτονόητο είναι ότι μιλάμε για ένα γείτονα, ο οποίος πλέον απόλυτα συντεταγμένα, απόλυτα σαφώς, ανοίγει πλέον όλο το εύρος των διεκδικήσεών του σε βάρος της χώρας μας. Μια ευρύτατη εντυνόμενη προκλητικότητα και επιθετικές ενέργειες, με μια στόχευση δική τους να μας σύρουν σε ένα τραπέζι διαπραγματεύσεων υπό τους δικούς τους όρους. Ποια είναι η δική μας απάντηση? Η δική μας απάντηση πρέπει να έχει δύο διαστάσεις. Την εγχώρια, αλλά και την ευρύτερη της εξωστρέφειας της δικής μας πολιτικής γραμμής. Η εγχώρια έχει ένα ζήτημα. Εμείς από την πρώτη στιγμή που είχε ανακύψει το θέμα αυτό με την Τουρκία, περίπου από τον περασμένο Νοέμβριο, είχαμε ζητήσει και είχαμε θέσει την ανάγκη ευρύτερη συνεννόηση των πολιτικών δυνάμεων. Ζητήσαμε τη σύγκληση του Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών. Εδώ λοιπόν, για μένα και για την παράταξη που εκπροσωπώ, είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα το οποίο λέει ότι με ευθύνη του Πρωθυπουργού κάτι τέτοιο δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ. Ποτέ δεν έκατσαν σε ένα τραπέζι όλες οι πολιτικές δυνάμεις να συζητήσουν, πιθανώς να επαναδιατυπώσουν αν χρειάζεται, όχι την εθνική γραμμή, αλλά την εθνική μας στρατηγική και να στείλουν ένα ευρύτερο μήνυμα ενότητας και προς τα μέσα, προς τους Έλληνες, ότι σε αυτά δεν χωράνε μικροπολιτικές σκοπιμότητες, αλλά και προς τα έξω, προς τους Ευρωπαίους, αλλά και όλο τον κόσμο, ότι είμαστε απόλυτα αποφασισμένοι να απαντήσουμε σε οποιαδήποτε προκλητική ενέργεια της Τουρκίας και είμαστε απόλυτα αποφασισμένοι να υπερασπιστούμε μέχρι και το τελευταίο χιλιοστό της εθνικής μας κυριαρχίας. Κάτι τέτοιο δυστυχώς δεν έγινε και η κυβέρνηση προφανώς αναλαμβάνει και όλη την ευθύνη των χειρισμών. Έχουν γίνει λάθη, κύριε Χριστοδουλάκη, στο μέτωπο των χειρισμών? Κοιτάξτε, θέλω και εγώ να είμαι πολύ προσεκτικός και αν και αντιπολίτευση, πάντα και εμείς αντιλαμβανόμασταν και την ανάγκη μιας ιδιαίτερα μεγάλης προσοχής στη διατυπώση και τις δικές μας εθνικά θέματα. Όμως, όπου υπήρχαν ζητήματα, για παράδειγμα, κακής και προβληματικής μυστικής διπλωματίας, σίγουρα δεν βοηθάνε στην κατεύθυνση που ανέφερα πριν. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, η τριμερή στο Βερολίνο, για την οποία εμείς ενημερωθήκαμε από διαρροές από την Τουρκία και ακόμα δεν έχουμε καμία ενημέρωση από τον Πρωθυπουργό. Φυσικά, στα πλαίσια αυτού υπάρχουν και διάφορα άλλα ζητήματα, όπως για παράδειγμα διάφορες εκφάνσεις στην πλευρά της Τουρκίας και το άνοιγμα και άλλων θεμάτων, όπως η αποστρατιωτικοποίηση των νησιών, που ήταν πάντα κοκκινή γραμμή της χώρας μας. Και εδώ υπάρχει ένα ζήτημα που πρέπει να θέσουμε με απόλυτη σαφήνεια, ότι η χώρα μας συζητάει μόνο για το ένα και μοναδικό θέμα που αναγνωρίζει ως ακριβώς διμερή αντιπάλυνση. Οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών και υφαλοκρηπίδας. Εγώ θέλω να επισημάνω το εξής σημαντικό. Στο φόρουμ, το Χελέξπο Φόρουμ που αντικατέστησε ουσιαστικά τη ΔΕΘ, ο Πρωθυπουργός για πρώτη φορά δεν αναφέρθηκε στο θέμα της υφαλοκρηπίδας ως το μοναδικό ζήτημα που έχουμε σε αντιπαράθεση με την Τουρκία, αλλά ως τη μείζωνα διαφορά μας. Εγώ θέλω να πιστεύω ότι είναι ένα λεκτικό ατόπιμα για να μην μιλάμε για μια μονομερία την πλευρά της κυβέρνησης, αλλαγή της εθνικής μας στρατηγικής. Όμως, όπως εμείς είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί στις διατυπώσεις μας και στη ρητορική μας, ειδικά δημόσια, έτσι πρέπει και η κυβέρνηση να επιδεικνύει και τη δέουσα σοβαρότητα, ειδικά σε τόσο κρίσιμα ζητήματα. Θα ξαναπώ όμως το εξής, ότι
επειδή φυσικά τα θέματα, τα εθνικά μας ζητήματα και τα θέματα της εθνικής μας κυριαρχίας μας θέλουν όλους ενωμένους, αυτό είναι κάτι το οποίο μας αφορά όλους και εμείς ειδικά θα είμαστε στην πρώτη γραμμή να το διασφαλίσουμε. Όμως, κάνοντας σαφές ότι δεν έχουμε δώσει λευκή επιταγή σε κανέναν απολύτως. Ένα σχόλιο πολύ μικρό, αν μου επιτρέπετε, ναι, για το θέμα του πρόσφατου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Δυστυχώς, ενώ είχαμε θέσει και εμείς από τη δική μας πλευρά την ανάγκη όχι μόνο να περιγραφούν οι κυρώσεις, αλλά και να τεθεί μια ρήτρα αυτόματης ενεργοποίησής τους σε περίπτωση νέων επιθετικών ενεργειών από τις Τουρκίες, κάτι τέτοιο δεν έγινε. Και το έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι η Τουρκία δεν ακούει από δηλώσεις, ακούει μόνο από κυρώσεις. Δυστυχώς η χώρα μας δεν είχε την απαιτούμενη στήριξη από την Ευρώπη στην κατεύθυνση αυτή. Λίγο πιο χλιαρή διατύπωση από ό,τι θα έπρεπε. Και φυσικά και η κυβέρνηση έχει τις ευθύνες για το κατά πόσον έθεσε όντως το ζήτημα σε βασική προτεραιότητα και με την αναγκαία πίεση για να μπορέσει να υπάρχει και μια απόφαση που στηρίζει, ξέρετε, όχι μόνο την Ελλάδα και την Κύπρο. Δύο χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κράτη-μέλη και άρα κατ' επέκταση και τα ευρωπαϊκά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κύριε Χρυσοδουλάκη, λοιπόν, στο μέτωπο τώρα της οικονομίας κατατέθηκε το προσχέδιο προϋπολογισμού για το 2021. Υπάρχει ένα γενικότερο σχέδιο επιστροφής στην ανάκαμψη. Προβλέπεται και μια ανάπτυξη 7,5% και κάποια μέτρα στήριξης επιχειρήσεων και εργαζομένων. Είμαστε στην σωστή κατεύθυνση αντικειμενικά? Κοιτάξτε, νομίζω καταλαβαίνουμε όλοι ότι περάσαμε μια πάρα πολύ δύσκολη χρονιά. Μια χρονιά στην οποία οι προβλέψεις, ενώ ξεκίνησαν από το Υπουργείο Οικονομικών για την ύφεση να είναι στο 4%, οι αναπροσαρμοσμένες φαίνεται ότι αγγίζουν ακόμα και διψήφια νούμερα. Και το λέω αυτό γιατί φυσικά αυτό δημιουργεί πάρα πολύ σοβαρά ζητήματα τα οποία πρέπει όλοι να απαντήσουμε. Το 7,5% με δεδομένη τη μείωση που υπάρχει αυτή τη στιγμή, προσωπικά θεωρώ ότι δεν είναι επαρκές. Όμως δεν είναι μόνο αυτό το ζήτημα. Υπάρχει ένα θέμα ουσίας. Ότι διαβάζοντας το προσχέδιο του προϋπολογισμού, είδαμε ότι δεν υπάρχει κανένα αποτελεσματικό σχέδιο για αλλαγή των υφιστάμενων πολιτικών που θα δώσουν περαιτέρω αέρα ανάπτυξης. Δεν υπάρχει κανένα αποτελεσματικό σχέδιο για το πώς θα απορροφηθούν τα πολύ μεγάλα ευρωπαϊκά κονδύλια που θα έρθουν στη χώρα μας από την ερχόμενη άνοιξη. Χαρακτηριστικό ότι σιγά σιγά θα αρχίσουμε να απορροφάμε ένα εύρος μέχρι και 32 δις από το Ταμείο Ανάκαμψης και ένα πρόγραμμα ΕΣΠΑ από το 20 μέχρι το 27 περίπου άλλα 40 δις. Δυστυχώς δεν υπήρχε και αποτυπωμένο σχέδιο. Και φυσικά δεν είδαμε κανένα οργανωμένο σχέδιο για το πώς μπορούμε να μιλήσουμε για σοβαρές δημόσιες επενδύσεις που θα ενισχύσουν και κρίσιμους τομείς και στον χώρο της υγείας και στις αναπτυξιακές προοπτικές και σε πάρα πολλές άλλες. Υπάρχει ένα ζήτημα που βάζετε πολύ σωστά. Το ζήτημα έχει να κάνει με το πώς η κυβέρνηση αντιλαμβάνεται αυτούς που πρέπει να στηριχθούν, οι οποίοι για μας φυσικά είναι η επιχειρηματικότητα, αλλά και η κατεύθυνση φυσικά που για μας είναι προτεραιότητα της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, που είναι πάνω από το 80% των ελληνικών επιχειρήσεων, αλλά φυσικά είναι και το κομμάτι που αφορά στους εργαζόμενους, για τους οποίους είδαμε ότι υπήρξε μια σημερινή διάταξη του Υπουργείου Εργασίας, η οποία συνεχίζοντας το δόγμα μισός μισθός, μισή δουλειά που είχαμε ήδη επισημάνει από την αρχή της πανδημίας, έφερε νέες προεκτάσεις σε αυτό, οι οποίες μιλούν ουσιαστικά για απλήρωτες υπερορίες, οι οποίες φέρνουν τον εργαζόμενο να διαπραγματεύεται ατομικά και μόνος του για το ωράριο του. Το οποίο ωράριο δεν είναι σταθερό και δημιουργεί τεράστια ζητήματα στην καθημερινότητά του και στην καθημερινή του ζωή και φυσικά και με αστερίσκους πληρωμής σε είδος που θέτουν υποαμφισβήτηση και τις στοιχειώδεις εργασιακές συνθήκες που για μας είναι αδιαπραγμάτευση, ειδικά σε αυτές τις πολύ δύσκολες συνθήκες της πανδημίας. Κύριε Χρυσοδουλάκη, η πρόταση του ΚΙΝΑΛ για τον περιορισμό των κρουσμάτων κορονοϊού. Έχουμε περιοριστικά μέτρα σε διάφορες περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων και στα Χανιά και στο Ηράκλειο, εδώ σε επίπεδο περιφέρειας Κρήτης. Περιοριστικά μέτρα τα οποία γίνονται πιο έντονα όσο περνούν οι μέρες. Βρίσκεται στην ατζέντα σας ένα καθολικό lockdown? Είναι η τελευταία λύση? Καθολικό lockdown για μας είναι μια λύση που δεν πρέπει να φτάσουμε ποτέ. Γιατί το κόστος για την οικονομία και για την κοινωνία θα είναι πάρα πολύ σοβαρό. Όμως πρέπει να αναφέρουμε το εξής, ότι όπως στην αρχή της πανδημίας είπαμε ότι όλοι μαζί, και η πολιτεία αλλά και η ελληνική κοινωνία, κάνει μια πολύ σημαντική προσπάθεια περιορίζοντας τις επιπτώσεις της πανδημίας. Και πήγε και καλά ο σχεδιασμός της κυβέρνησης αρχικά. Ακριβώς. Και εμείς είμαστε και εκεί φυσικά και ως αντιπολίτευση, όχι να κάνουμε μικροκομματική διαχείριση, αλλά να υπερθεματίσουμε στην ανάγκη τήρηση των μέτρων. Και είχαμε μια πολύ υπεύθυνη στάση, ειδικά και εμείς ως κίνημα αλλαγής, και με προτάσεις φυσικά συμπληρωματικές και προσθετικές. Όμως φάνηκε ότι στη δεύτερη φάση ανοίγματος της οικονομίας και της κοινωνικής λειτουργίας, ουσιαστικά ήταν παντελώς απροετοίμαστοι. Με μια χλιαρότητα που έδειξαν και οι ίδιοι, θυμάστε, παρουσίες σε εγγένεια με χιλιάδες κόσμο, χωρίς κανένα μέτρο, χωρίς καθόλου μάσκες, με τις πληρότητες στα πλοία και στα αεροπλάνα, χωρίς κανένα σχέδιο για την εχνηλάτηση και με τη χρήση των τεστ, ειδικά στα βόρεια σύνορά μας, χωρίς κανένα σχέδιο και διακρατικές συμφωνίες
για να μπορέσουμε να ελέγξουμε τους τουρίστες που έρχονταν από το εξωτερικό, χωρίς ουσιαστικά να ενισχύσουμε την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, που ήταν μείζον για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε την πανδημία και να αποσυμφορήσουμε τα νοσοκομεία μας, χωρίς κέντρα διαλογής, χωρίς τα κινητά κλιμάκια που είχαμε εμείς επισημάνει ως το αναγκαίο για να μπορέσουν να φτάνουν παντού, χωρίς να έρχονται σε επαφή οι ασθενείς με μία ασθενή και μια σειρά άλλων μέτρων, τα οποία απαριθμίσαμε και περιγράψαμε πάρα πολύ συγκεκριμένα για το πώς μπορούσαμε να φτάσουμε πιο σοβαρά και πιο συντεταγμένα να περιορίσουμε και στο άνοιγμα της οικονομίας τις επιπτώσεις της πανδημίας. Δυστυχώς κάτι τέτοιο δεν έγινε. Υπήρχαν αντιφατικά μηνύματα και στα σχολεία και στα μέσα ενημέρωση και σε πάρα πολλά, αλλά δεν γίνεται να κολλάει ο κορονοϊός μετά τις 12 το βράδυ, αλλά όταν έχουμε 27 και 28 παιδιά στα σχολεία να μην κολλάει. Δεν γίνεται σε όλη την Ευρώπη τα παιδιά, επειδή είναι 15 στην τάξη, να μην φοράνε μάσκες 8 ώρες γιατί έχουν αποστάσεις και τηρούνται, και στο διάλειμμα να φοράνε γιατί έρχονται σε επαφή, και εμείς εδώ να κάνουμε ακριβώς το αντίθετο, γιατί η κυβέρνηση δεν είχε σχέδιο να βρει παραπάνω αίθουσες. Και με χρήση των Δήμων και των υποδομών τους και με χρήση του ιδιωτικού τομέα και της ιδιωτικής πρωτοβουλίας και να προσλάβει καθηγητές για να μπορέσουμε να έχουμε λιγότερα άτομα στις τάξεις. Και φαίνεται ότι σε καθοριστικούς παράγοντες της καθημερινότητάς μας ήταν παντελώς απροέτοιμος. Εδώ λοιπόν θα είμαστε όμως να συνεχίσουμε και με προτάσεις, ξαναλέω, και με γόνιμο λόγο και με προσθετικό λόγο, όπου αυτό είναι αναγκαίο, να μπορέσουμε να συνεισφέρουμε και εμείς, γιατί η πανδημία δεν βλέπει, όπως φαίνεται, ούτε χρώμα, ούτε φύλο, ούτε κόμμα, ούτε τίποτα από όλα αυτά. Βλέπει ανθρώπους και είναι χρέος μας να διαφυλάξουμε τη ζωή των ανθρώπων αυτών. Κύριε Ξοδουλάκη, ως κοινάλ, έχετε τη δική σας ατζέντα και προχωράτε αυτόνομα, ή έχετε τη δική σας ατζέντα και παραμένετε ανοιχτοί σε συνεργασίες, παρά το γεγονός βέβαια ότι η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση, δεν το χρειάζεται? Κοιτάξτε, είναι αυτονόητο για εμάς ότι το κίνημα αλλαγής υπάρχει για να εξυπηρετεί μια πολύ συγκεκριμένη συντεταγμένη πολιτική κατεύθυνση και στόχευση που έχει, με συγκεκριμένες ιδεολογικές αναφορές και συγκεκριμένο πολιτικό πλαίσιο. Αυτό λοιπόν λέει ότι η αυτόνομη πορεία μας δεν είναι υποδιαπραγμάτευση σε καμία περίπτωση. Σε καμία περίπτωση. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, αλλά και με την ευκαιρία που μου δίνεται να το πω ακόμα μια φορά. Το κίνημα αλλαγής προχωράει αυτόνομο σε ένα ρευστό πολιτικό σκηνικό. Ένα σκηνικό στο οποίο για μένα, αν θέλετε, αναπροσδιορίζονται και οι πολιτικοί και οι κοινωνικοί συσχετισμοί. Και εδώ προσωπικά θεωρώ ότι η υπεύθυνη και επίμονη στάση που έχουμε επιδείξει όλο το τελευταίο χρονικό διάστημα, με προτάσεις ρεαλιστικές, τεκμηριωμένες, κοστολογημένες, αλλά και μαχητική αντιπολίτευση απέναντι στη Νέα Δημοκρατία όπου αυτό χρειάζεται, πάντα με γόνιμο λόγο, ότι προσωπικά πιστεύω ότι σιγά σιγά αυτό θα αρχίσει να αποτυπώνεται και στους κοινωνικούς συσχετισμούς. Φυσικά. Και το θέμα προγραμματικών ή πολιτικών συμφωνιών ή συγκλήσεων σε επιμέρους ζητήματα κοινοβουλευτικά, μόνο κοινοβουλευτικά και μόνο θεσμικά, μπορεί και να γίνει. Πάντα εμείς επενδύαμε και στη λογική της συνεννόησης, ειδικά στα κρίσιμα ζητήματα, και πάντα με δικές μας προτάσεις, εκτός από τα στήρα όχι και τα στήρα ναι, προσπαθούσαμε να διαμορφώνουμε ακόμα και μείγμα κυβερνητικής πολιτικής, όπου αυτό στρεφόταν προς τις δικές μας κοινωνικές προτεραιότητες. Είμαστε εκεί. Έχουμε προτάσεις, έχουμε θέσεις. Στη Θεσσαλονίκη παρουσίασε η ΦΟΦ γεννηματά τη δική μας πρόταση, το δικό μας σχέδιο για την ανασυγκρότηση της ελληνικής οικονομίας. Στην 3η του Σεπτέμβρη, στην εκδήλωσή μας, παρουσιάσαμε τη δική μας πρόταση, απόλυτα συγκεκριμένη, για το πώς μπορούμε να γεννήσουμε ξανά το Εθνικό Σύστημα Υγείας, που ήταν έργο του ΠΑΣΟΚ. Και ακριβώς με βάση τις δικές μας θέσεις και προτάσεις, προχωράμε με ένα άνοιγμα στην κοινωνία και στον ελληνικό λαό, γιατί θεωρούμε ότι ένας υγιής, σοβαρός, προοδευτικός πόλος είναι αναγκαίος απέναντι σε μια απόλυτα συντηρητική κυβέρνηση, η οποία δυστυχώς, εκτός από το επικοινωνιακό περιτύλιγμα, δείχνει ότι δεν μπορεί στην πράξη να αντιμετωπίσει τα προβλήματα του απλού λαού, του εργαζόμενου, του μικρομεσαίου, κύριε Ξοδουλάκη, του αγρότη, όλων αυτών των ανθρώπων που το έχουν πραγματικά ανάγκη. Το θέμα και το μέγα ερώτημα, πότε αυτή η πολιτική κατεύθυνση που έχετε αποτυπωθεί και δημοσκοπικά? Καθώς, κακά τα ψέματα, δεν ξέρω αν σας προκαλεί προβληματισμό το γεγονός ότι τα ποσοστά του κοινάλ παραμένουν χαμηλά. Κοιτάξτε, σας το είπα και πριν, θεωρώ ότι βρισκόμαστε σε ένα ρευστό πολιτικό σκηνικό και η πανδημία συνηγορεί σε αυτό, αλλά και η αλλαγή των πολιτικών συσχετισμών. Η μεγάλη εικόνα λοιπόν λέει ότι έχουμε από τη μία κυβέρνηση, η οποία στην πράξη, όχι μόνο στα λόγια, στην πράξη, δείχνει ότι έχει μια πολύ συγκεκριμένη ιδεολογική κατεύθυνση. Την ξέραμε, κανείς δεν είπε ότι την ξέρει. Και έχουμε από την άλλη πλευρά μια αξιωματική αντιπολίτευση, η οποία έχοντας χάσει τη διαχείριση της εξουσίας, δείχνει απόλυτα αμήχανη να εκφράσει και να εκπροσωπήσει δυναμικά αυτόν τον κόσμο που το έχει ανάγκη σήμερα. Τον προοδευτικό κόσμο, τον λαϊκό κόσμο, τον κοινωνικά ασθενέστερο, τον κοινωνικά αδύναμο. Εκεί λοιπόν υπάρχει ένα πολιτικό κενό. Προσπαθούμε σιγά σιγά αυτό το κενό να το εκπροσωπήσουμε. Ήταν οι δικές μας κοινωνικές αναφορές πολιτικά, τις χάσαμε και με δικά μας λάθη, όμως έχουμε κάνει την αυτοκριτική μας και απόλυτα ειλικρινά στεκόμαστε απέναντι στον ελληνικό λαό με προτάσεις, θέσεις, τεκμηριωμένο λόγο, και προσωπικά πιστεύω ότι σιγά σιγά η κοινωνία αυτό το αναγνωρίζει. Αν θέλετε, και οι τελευταίες δημοσκοπήσεις, χωρίς φυσικά να ανατρέπουν τους πολιτικούς σχετισμούς ακόμα τουλάχιστον, αλλά σιγά σιγά δείχνουν ότι και οι δύο πρώτοι
ρίχνουν τα ποσοστά τους και εμείς έχουμε μια σταδιακή οριακή ανάπτυξη. Δεν λέω ότι φτάνει, αλλά είναι ένα πρώτο δείγμα ότι η πολιτική στάση μιας υπεύθυνης αλλά και μαχητικής όπου χρειάζεται αντιπολίτευση μπορεί σιγά σιγά να ανακτήσει και κοινωνικούς συσχετισμούς. Προσωπικά είμαι αισιόδοξος ότι και ειδικά επειδή συνομιλούμε και με την Κρήτη σήμερα, ότι οι πολύ ισχυροί δεσμοί που είχε η παράταξή μας με το νησί της Κρήτης, ότι σιγά σιγά μπορούν, αν θέλετε, και το προπύργιο για να ανακτήσουμε ξανά τις χαμένες μας δυνάμεις. Κινάλ απέναντι από τη Νέα Δημοκρατία ή απέναντι από το ΣΥΡΙΖΑ? Ιδεολογικός μας αντίπαλος ήταν και είναι η Νέα Δημοκρατία. Ο ΣΥΡΙΖΑ δυστυχώς, επενδύοντας στο λαϊκισμό και τη δημαγωγία με ακραία συνθηματολογία και διχαστικό και πολιτικό λόγο, δυστυχώς ουσιαστικά απογοήτευσε και αυτούς που πίστεψαν σε μια διαφορετική κοινωνία. Κύριε Ξοδουλάκη, μήπως εκεί χάθηκε και επικοινωνιακά το παιχνίδι προεκλογικά για το Κινάλ? Στρέψατε την προσοχή σας στο ΣΥΡΙΖΑ, ίσως? Λέω ίσως. Θα επιτρέψω να διαφωνήσω. Πάντα ήμασταν απέναντι στη συντήρηση και το λαϊκισμό από όποιον και αν εκφράζουμε. Και αυτό συνεχίζουμε να κάνουμε και σήμερα. Με γόνιμο λόγο, ξαναλέω, πάντα με παραγωγή πολιτικής, αλλά προσωπικά πιστεύω ότι η γνήσια έκφραση της προοδευτικής δημοκρατικής παράταξης πρέπει να υπάρχει στην κοινωνία. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να το κάνει. Υπάρχουν πολλές μάχες που πρέπει να δοθούν απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και είμαστε έτοιμοι να παίξουμε εμείς αυτόν τον ρόλο. Κάποια κάθοδο σε Προέδρο, όπως μου είπατε και στην αρχή, δεν έχει κλειδώσει, δεν έχει κλείσει, δεν προβλέπετε ακόμα, δεν κάτι. Δεν έχει κλείσει κάτι, αλλά σίγουρα και η Κρήτη θα είναι στους επόμενους σχεδιασμούς μας. Μάλιστα. Κύριε Ξοδουλάκη, να σε ευχαριστήσω πολύ.